Πριν από 2 ημέρες, σαν ιατρικός σύλλογος Ηρακλείου, βγάλατε μία ανακοίνωση, μία απόφαση, ομόφωνη απόφαση, καταδικάζοντας αυτή την πρακτική της διοίκησης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και τα όσα έγιναν με τον γιατρό εργασίας που πήγε να ελέγξει και να κάνει τεστ εκ νέου κορονοϊού στους αναισθησιολόγους. Ήρθε η παρέμβαση επίσης και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Υιοθετεί την ομόφωνη απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και γι' αυτό σας κάνω και την αναφορά. Κυρία Λαθουράκη, σχετικά με τη συμπεριφορά της διοίκησης του νοσοκομείου, του διοικητή του νοσοκομείου, μιλάει για απαξιωτική συμπεριφορά απέναντι στους 3 γιατρούς του αναισθησιολογικού τμήματος. Σημειώνει σε αυστηρό τόνο πως κανείς δεν νοείται να προσβάλλει το ιατρικό σώμα, ότι θα ασχοληθεί ξανά με το θέμα, ενώ ζητά από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να επιληφθεί του θέματος με σκοπό την αποφυγή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον. Αν θυμάμαι καλά από αυτά τα οποία είπε εδώ στον 984 και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Πατριανάκος, άμεσα θα καλέσετε και τον διοικητή του νοσοκομείου προκειμένου να δώσει παραπάνω διευκρινήσεις. Στείλαμε κάποια ερωτήματα τα οποία τον καλούμε να μας απαντήσει, όπως και τον γιατρό εργασίας, ο οποίος θα κληθεί να και αυτός να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα. Μπορεί ένας γιατρός εργασίας να πάει από μόνος του, ακόμα και αν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, να πάει από μόνος του χωρίς εντολή να ελέγξει αν πραγματικά συνάδελφοί του γιατροί στο σπίτι τους μέσα είναι ασθενείς? Άλλο το ενδιαφέρον, άλλο ο έλεγχος, για να μην μπερδευτούμε, και να τους υποβάλει εκ νέου σε τεστ. Προφανώς είναι μια πράξη που γι' αυτό τη χαρακτηρίσαμε όχι μόνο απαξιωτική προς την ιατρική αξιοπρέπεια, αλλά θεωρούμε ότι είναι και μια πράξη η οποία δεν είναι νομότυπη. Γι' αυτό ψάχνουμε να δούμε ποιος έδωσε την εντολή, αν υπήρξε εντολή και πώς έγινε η διαδικασία. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για αυτά που λέμε και για το πώς έγιναν εδώ βέβαια και αν παίζετε το χαλασμένο τηλέφωνο, διότι μετά από 6 ημέρες το θέμα, υπενθυμίζω, αναδείχθηκε από το Σωματείο των Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και μπράβο τους, οι οποίοι δεν μάσησαν για άλλη μια φορά και έβγαλαν το θέμα στη δημοσιότητα. Έχει πάρει πανελλήνιες διαστάσεις, αλλά μετά από 6 ημέρες ήρθε και ένα δελτίο τύπου απάντηση ως χαλασμένο τηλέφωνο από τη διοίκηση. Θέλω να την ακούσετε μαζί με τον κόσμο, που λέει το εξής: η προστασία της υγείας των ασθενών είναι το πρωταρχικό μέλημα της κοινωνίας και φυσικά των ιατρών, και κάθε πράξη ή παράληψη που την αμφισβητεί πρέπει να κατακρίνεται, καθώς ορία δημοσιευμάτων παραποιούν ως συνήθως την πραγματικότητα και παρά το γεγονός ότι δεν είναι επιθυμητό να γίνεται δημόσια αντιπαράθεση για εσωτερικά θέματα. Οφείλουμε την αποκατάσταση της αλήθειας. Στο Πανεπιστημιακό λειτουργούν καθημερινά 9 χειρουργικές αίθουσες, τις οποίες καλύπτουν 14 ενεργοί ειδικευμένοι αναισθησιολόγοι. Λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Χειρουργείου και της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η διοίκηση αποφάσισε να μειώσει κατά 4 τις χειρουργικές αίθουσες, δηλαδή σχεδόν τις μισές για 3 εβδομάδες, από 27/12/22 έως 16/1/23. Την 3η 27 του Δεκέμβρη, στις 10 το πρωί, έλαβα τηλέφωνο από το συντηνεστή αναισθησιολόγο, λέει στη γραπτή του αυτή ανακοίνωση ο διοικητής, της ημέρας εκείνης, ο οποίος με ενημέρωσε ότι αναβλήθηκε η λειτουργία 2 χειρουργικών αιθουσών λόγω ασθενείας COVID-19 3 αναισθησιολόγων. Σε άμεση επικοινωνία με τη διευθύντρια της κλινικής, έδωσε εντολή να καλυφθούν οι 2 χειρουργικές αίθουσες από τους λοιπούς ιατρούς της αναισθησιολογικής κλινικής που δεν νοσούσαν. Μέχρι την ώρα εκείνη, στην ιατρική υπηρεσία και στο γραφείο προσωπικού δεν υπήρχε καμία αίτηση για άδεια ιατρών, αλλά και ούτε κανονική ούτε αναρωτική. Η τηλεφωνική μου επικοινωνία επικυρώθηκε, συνεχίζει σε αυτή τη γραπτή του δήλωση ο διοικητής του νοσοκομείου, με την έγγραφη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, με την έγγραφη εντολή για την κανονική λειτουργία των 2 χειρουργικών αιθουσών, καθώς μου ζητήθηκε και εγγράφος. Δυστυχώς, η απάντηση της διευθύντριας της αναισθησιολογικής κλινικής ήρθε στη 1:06 το μεσημέρι και ενημέρωσε ότι βρισκόταν σε κανονική άδεια 5 ιατρών
γιατροί και ότι οι ενέργειες ανάκλησης των αδειών εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της ιατρικής υπηρεσίας και της διοίκησης και όχι στην ίδια. Σημειωτέων, ο νόμος του ΕΣΥ προβλέπει ότι ο διευθυντής της κλινικής είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία της κλινικής της ευθύνης του. Όφιλε λοιπόν η διευθύντρια να καλύψει τις χειρουργικές αίθουσες με βάση το πρόγραμμα που έχει καταθέσει χωρίς να υπάρχουν ακυρώσεις. Η μεγάλη αλήθεια δυστυχώς είναι ότι εξαιτίας των αυθαίρετων ακυρώσεων, προσέξτε κύριε Λαθουράκη, αναβλήθηκαν 6 προγραμματισμένοι ασθενείς, εκ των οποίων οι 3 ήταν ήδη εξ αναβολής. Επίσης, ένας προγραμματισμένος ασθενής, νοσηλευόμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας καρδιοπαθών, λόγω σοβαρού καρδιακού προβλήματος που είχε προετοιμαστεί για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για κατάγμα ισχύου, και ακόμα ένας ασθενής είχε λάβει προνάρκωση και είχε ήδη κατέβει στο χειρουργείο και επέστρεφε πίσω στην κλινική. Σημειωτέων ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι κανενός επιθυμία να χειρουργηθεί, εκτός αν έχει αδύρυτη ανάγκη. Και ολοκληρώνει λέγοντας: με την άρνηση της διευθύντριας και με δεδομένου προηγούμενη νόσηση προσωπικού της κλινικής και με το φόβο επιμόλυνσης του λοιπού ειδικευμένου αναισθησιολογικού προσωπικού, που θα έκλεινε εντελώς τα χειρουργεία, αποφάσισα τη μετακίνηση του ιατρού εργασίας και της επισκέπτριας υγείας στις οικίες των ιατρών για ιατρική περίθαλψη και τη λήψη τυχόν μέτρων για τον έλεγχο και προστασία του λοιπού ιατρικού προσωπικού. Οι ενέργειες της διοίκησης σκοπό έχουν την προστασία των νοσηλευωμένων ασθενών και την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και ειδικά των ευαίσθητων τμήματων του χειρουργικού τομέα. Εξάλλου, δεν είναι η πρώτη φορά που αναβάλλονται χειρουργεία λόγω αδυναμίας διαχείρισης της διεύθυνσης της αναισθησιολογικής κλινικής. Σαν μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, σας καλύπτει αυτό το πράγμα? Είναι μια ανακοίνωση. Σας καλύπτει, αν σας καλύπτει, ρώτησα στο πρώτο άκουσμα. Να με καλύπτει σε ποιο θέμα? Ξέρω εγώ, για αυτά τα οποία λέει ο διοικητής. Προφανώς, εδώ αναφέρεται στη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον οποίο εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι να κρίνουμε. Γι' αυτό και θέλουμε την παραπάνω διερεύνηση του θέματος από τις επιπτεύουσες αρχές, οι οποίες είναι η ΔΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας. Στο θέμα που αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο για την κατοίκον περίθαλψη από ένα γιατρό της εργασίας, εκεί είναι το ερώτημά μας, ότι αυτό και η ένστασή μας, ότι αυτή η τακτική πιθανώς δεν είναι νομότυπη. Mm-hmm. Δεν μπορεί κάποιος γιατρός εργασίας να πάει στο σπίτι για κατοίκον περίθαλψη. Άλλωστε, εξάλλου, δεν είναι η πρώτη φορά που αναβάλλονται χειρουργία λόγω αδυναμίας διαχείρισης της διευθύντριας της αναισθησιολογικής κλινικής. Λυπάμαι, αλλά με βάση την κοινή λογική, εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Κοινή λογική. Προφανώς, όταν μιλάμε για ένα τμήμα, ίσως από τα κορυφαία τμήματα αναισθησιολογικά. Και με ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, καλά το λέτε, με κορυφαίους γιατρούς στην Ελλάδα. Αν ο διοικητής του νοσοκομείου αυτού υποτιμά ένα από τα κορυφαία του τμήματα, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα.